Είχατε ένα πρόβλημα με τη ΔΕΗ, όπου λόγω μιας μεγάλης οφειλής σας είχε κοπεί το ρεύμα. Είχατε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, γιατί εδώ μέσα σας ζει ένας άνθρωπος που πάσχει από χρόνια πνευμονοπάθεια και χρειάζεται οξυγόνο. Ναι. Τώρα λοιπόν δεν έχετε και νερό. Ναι, μόλις μου βάλανε το ρεύμα, μου κόψανε χθες το πρωί το νερό και δεν έχω νερό. Καθόλου. Και πρέπει να πληρωθεί ο σύντροφός μου από την πρόνοια για να δώσω το νερό. Δεν είπα ότι δεν θα δώσω το νερό. Κανονικά θα το δώσω, αλλά τώρα που πήρα την κάρτα αλληλεγγύηση, έδωσα για το νερό. Να δώσω το μηχάνημα του οξυγόνου, να δώσω για τα φάρμακα. Και πάλι χωρίς φαγητό είμαι. Και πάλι και χωρίς φαγητό. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δεν μπορώ. Χρωστάνε και άλλοι πολλοί. Δεν κάνουν όμως τίποτα και έρχονται σε μένα την ταλέπορη που έχω να πάρω τρία χρόνια επίδομα από την πρόνοια που είμαι επιληπτικά. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι πρέπει, να φουντάρω, να αυτοκτονήσω, τι πρέπει να κάνω. Τι πρέπει. Με πόσα χρήματα το μήνα ζείτε. Με 626 κάθε δίμηνο. Και τις κάρτες αλληλεγγύηση, που δεν φαίνονται οι κάρτες αλληλεγγύηση πουθενά. Δεν φαίνονται πουθενά για πουθενά. Με 323 ευρώ λοιπόν το μήνα και πρέπει να δίνετε 150 δόσεις στη ΔΕΗ και με τα υπόλοιπα, τα φάρμακα, το νερό. Και πάλι Βερεσέ έμενα και πάλι χρέος έμενα στο φαρμακείο με τα φάρμακά του, γιατί είναι πάρα πολύ... ακριβά τα φάρμακά του. Δεν γίνεται. Το μηχάνημα, το ένα, το άλλο, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος και εγώ, δηλαδή τι θα κάνω, θα φουντάρω, θα αυτοκτονήσω. Έχω και ένα παιδί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άλλοι χρωστάνε, εκατομμύρια χρωστάνε και δεν πάνε να του κόψουν το νερό. Ούτε το νερό, αλλά ούτε και το ρεύμα. Και ήρθαν σε μένα την ταλέπορη. Δεν αντιλέγω ότι δεν θα πληρώσω το νερό. Το χάλασα το νερό. Το έκαψα. Πώς θα σας το πω. Αλλά θα το πληρώσω. Θα κάνω διακανονισμό όπως έκανα και στη ΔΕΗ, θα κάνω και στη ΔΕΗ άλλο. Άνθρωποι είμαστε, κρίση έχει. Όλος ο κόσμος πεινάει. Δεν έχει να φάει. Δεν έχει να ζήσει. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή τι πρέπει να κάνω. Που χωρίς νερό δεν γίνεται και χωρίς ρεύμα μέσα σε ένα σπίτι. Με 323 ευρώ πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να διευθετήσετε και τα έξοδα όλα αυτά. Ελπίζω να μπορέσω. Θα σφίξω το χέρι μου και θα τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Για να δίνω και ΔΕΗ και ΔΕΗ ΑΛ και τα πάντα. Ειδικά ΔΕΗ και ΔΕΗ ΑΛ. Για να τα δίνω. Να έκανα διακανονισμό στη ΔΕΗ. 150 ευρώ του κάθε μήνα. 150 ευρώ κάθε μήνα. Ο σύντροφός μου που παίρνει από την αλληλεγγύηση, χρήματα πού θα πάνε. Να πάνε για το μηχάνημά του, να πάνε για τα φάρμακά του. Πού να πάνε. Δεν περισσεύουνε και πουθενά. Για πουθενά δεν περισσεύουνε. Παίρνει από την πρόνοια. Θέλει να δώσει 400 ευρώ για δύο μήνους στο ενίκιο. Στέλνω το ενίκιο. Τι μου μένουνε μετά εμένα. Τίποτα. Εδώ που μένετε είναι ένας χώρος που πόσα χρήματα δίνετε καταρχάς. 200 εκατοσάρικα. 200 ευρώ το μήνα. Είναι μια αποθήκη ξυλίας, μου είπε η ΕΔΗ. Και αυτό θεωρείται επαγγελματικός χώρος και δεν μπορείτε να μπείτε στο κοινωνικό τιμολόγιο, μήπως βοηθηθείτε από αυτό, έτσι. Ναι, δεν μπορώ ούτε την ιδιοκτήτρια να βρω, ούτε τίποτα, γιατί πρέπει να πάει στην πολυοδομία, να πάρει χαρτιά, θέλει... Τι πληρώνετε. Τη στέλνω σε τραπεζικό λογαριασμό. Εάν δεν βρεθεί η ιδιοκτήτρια, θα μπορούσατε να πάτε κάπου αλλού, ίσως να μείνετε, αν υπάρχει ένας χώρος που μπορεί να σας ενοικιάσει κάποιος με ναι. μια καλή τιμή, ναι. κάπως να βοηθηθείτε. Θέλετε να κάνετε έτσι μια προσπάθεια να ζητήσετε βοήθεια από τους ανθρώπους που μπορούν. Ναι, άμα μπορούν οι άνθρωποι να με βοηθήσουν, να τους έχει καλά ο Θεός και θα τους ευχαριστήσω. Αρκεί να φύγω από εδώ, γιατί δεν μπορώ, δεν είναι κατάσταση, γιατί δεν έχω λεφτά για να πάω κάπου σε ένα άλλο σπίτι για να νοικιάσω. Τι να κάνω. Έχω έρθει σε σημείο που θέλω να αυτοκτονήσω. Δεν μπορώ, δεν είναι η ζωή αυτή που κάνω. Και έναν άνθρωπο δεν μπορώ να τον αφήσω. Είναι κρίμα, δεν είναι κρίμα ένας άνθρωπος
που έχει αναπνευστικό χαπ, χρόνια αναπνευστική πάθηση και να τον αφήσω. Τα παιδιά του είναι στη Θεσσαλία. Πώς μπορώ δηλαδή, θέλει αυτός ο άνθρωπος, θέλει να μετακινηθεί, όχι με γιοταχή, με ασθενοφόρο. Και εγώ ασθενοφόρο δεν έχω να πληρώσω. Εδώ δεν έχω να πληρώσω ΔΕΗ, δεν έχω να πληρώσω νερό, μου κόψανε ΔΕΗ, μου κόψανε νερό. Δεν πρόλαβα να συνδέσω τη ΔΕΗ, μου κόψανε το νερό. Αν είναι δυνατόν. Και δεν χτυπάνε και μία πόρτα και να πούνε. Ή ένα κουδούνι, οτιδήποτε να φωνάξουν. Αυτό είναι κακός. Έπρεπε όμως να πούνε. Να τους πούνε. Έχετε παράπονο από το κράτος, φαντάζομαι, έτσι, εννοείται. Από τις υπηρεσίες. Εννοείται. Παράπονο έχω. Πάρα πολλά παράπονα. Είμαι και επιληπτικιά και έπαιρνα μια σύνταξη και μου την κόψαν. Εδώ και 3 χρόνια έχω να πάρω σύνταξη από την πρόνοια. Πώς θα ζήσω εγώ. Πώς θα ζήσω εγώ και έχω και ένα παιδί που είναι αραβωνιασμένο. Πώς θα ζήσω και με βλέπει και συνοχωριέται σε αυτή την κατάσταση που είμαι. Εγώ δεν ήμουν ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Τώρα με την κρίση, όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος υποφέρει. Όλος ο κόσμος υποφέρει. Εγώ, άλλοι χρωστάνε και δεν πάνε να τα κόψουν ούτε το ρεύμα ούτε το νερό. Και σε μένα έρχονται κάθε τόσο και λίγο και κόβουν το νερό και το ρεύμα. Δεν μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα να μου πούνε και να τους εξηγήσουν και να αφήσουν το νερό. Τώρα που ήρθαν για να σας κόψουν το, να σας κλείσουν το νερό, δεν σας ειδοποίησαν? Όχι, καθόλου. Το πρωί μία και έξω. Και κάνανε και έργα από κάτω και νόμιζα ότι το έχουν κόψει το νερό για να κάνουν κάποια έργα. Και μετά πήγα από κάτω στο, γιατί είναι κάτω από τις γραμμές, το ρολόι και πήγα και είδα. Και είδα ότι είναι κομμένο και έχουν βάλει κλειδαριά. Με την κλειδαριά δεν μπορώ να τα ανοίξω γιατί είναι κακούργημα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Άλλο να ήταν η βάνα θα την άνοιγα. Θα έπαιρνα την ευθύνη και θα την άνοιγα. Αλλά τώρα είναι κακό. Σας ασφαλίσαν το ρολόι, εννοείται, έτσι? Ναι. Μου έχει ασφαλίσει το ρολόι, μου έχουν βάλει κλειδαριά να μην μπορώ να τα ανοίξω. Είναι μεγάλη οφειλή. Είναι. Από τότε που μου κόψανε τη σύνταξή μου, είναι. Γιατί δεν μπορώ να ζήσω με 626 και με τις κάρτες αλληλεγγύης. Είναι ένας άνθρωπος άρρωστος. 626 το δίμηνο. Πηγαίνουν στο ενίκιο, 4 κατοστάρικα με το που θα τα πάρει, 400 ευρώ θα φύγουν για το ενίκιο, για 2 μήνους. Τι θα μου μείνουν, να πληρώσω τα άλλα τα υπόλοιπα, να φάω, που δεν με ρώτησε κανένας αν έχω να φάω ή αν δεν έχω. Δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα εμένα, όσο με απασχολεί να έχω ρεύμα και νερό. Πάω και σε μια εκκλησία για να πάρω σύντηση, να πάρω συσίτιο, να πάρω ένα συσίτιο για να φάω και εγώ και ο σύντροφός μου.